Χτύπησαν ξανά οι γνωστοί άγνωστοι που επιχειρούν να διαλύσουν το φύλαθλο πνεύμα του ποδοσφαίρου. 30 περίπου άτομα, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και κράνη, κατευθύνθηκαν στην πίσω πλευρά του σωματείου της ΑΕΚ. Με ρόπαλα και πέτρες έσπαζαν τζάμια των υποστατικών. Η αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας γύρω στις 7:20 είχε δεχτεί τηλεφώνημα ότι γύρω στους 20 με 30 κουκουλοφόρους είχαν επιτεθεί στο σιφί του σωματείου της ΑΕΚ. Μάλιστα, η εγκληματική τους δράση συνεχίστηκε ρίχνοντας μολότοφ στο εσωτερικό του ενός εκ των οικημάτων που βρίσκονται στην πίσω μεριά. Πρωτού αποχωρήσουν από τον χώρο, έβριζαν θαμώνες του σωματείου. Ακολούθως εξαφανίστηκαν. Περίπολα επιποδός στην περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Στην κατοχή της αστυνομίας βρίσκεται βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ την δράση των κουκουλοφόρων. Ενώ έχουν παραλυφθεί και τεκμήρια, θα θρηνήσουμε θύματα και η αστυνομία θα είναι συνυπεύθυνη. Η αντίδραση της ποδοσφαιρικής ομάδας που δέχθηκε την επίθεση. Η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει και η αστυνομία επιτέλους θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να συλλάβει τους γνωστούς αγνώστους, καθότι θα θρηνήσουμε θύματα και θα είναι συνυπεύθυνη γι' αυτό. Το οίκημα του Συνδέσμου Φιλάθλων συνδέεται με άλλα υποστατικά, εντός των οποίων υπήρχαν πολίτες που γλίτωσαν από ευτύχημα.